Στο χθεσινό βίντεο σχετικά με την κατάληψη του Χαλεπίου από τους αντάρτες, ανέφερα την πιθανή υποστήριξη των Αμερικανών. Σήμερα επιβεβαιώνουμε ξανά αφού δυτικά αεροσκάφη χτυπούν πολιτοφυλακές που συνδέονται με τους άνδρες του Ιράν στο Μαράτ, στο Χασάμ και στο Μαζλούμ, βόρειο-ανατολικά του Ντέιρα Ζόρ στην Ανατολική Συρία. Πιστεύετε ότι πρόκειται για αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ με στόχο ομάδες που ετοιμάζονταν να επιτεθούν στους SDF, δηλαδή Κούρδους και Άραβες συμμάχους τους, και δεν αποκλείω την πιθανή Ισραηλινή εμπλοκή, αφού οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ανοιχτά τους Κούρδους λόγω των κακών σχέσεων που έχουν πλέον με την Τουρκία. Από την άλλη, οι Ρώσοι που υποστηρίζουν τον Άσαντ χτυπούν τους αντάρτες, ενώ απομακρύνουν δυνάμεις από την ευρύτερη περιοχή στο Χαλέπι προς τα νότια της χώρας. Ήδη, ρώσικος εξοπλισμός που είχε δοθεί στις δυνάμεις του Άσαντ έχει περάσει στην κυριότητα των αρτατών. Η δημιουργία ενός κουρδικού κράτους με εδάφη πρώτα από τη Συρία μάλλον ξεκινά και μελλοντικά θα έχει εδάφη από Τουρκία και Ιράν.